Ορίστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ. Μου έκανε εντύπωση η πρωτολογία σας και κυρίως το γεγονός ότι αποφύγατε με πολύ άκομψο τρόπο να μιλήσετε για τον βασανισμό μέχρι θανάτου του Ηλίρ Καρέλη, του κρατουμένου ο οποίος προηγουμένως είχε σκοτώσει τον σοφρονιστικό υπάλληλο στο Μαλανδρίνο. Μιλήσατε για το θάνατο του σοφρονιστικού υπαλλήλου, δεν μιλήσατε για τον βασανισμό μέχρι θανάτου του ανθρώπου αυτού στην ελληνική φυλακή. Και ίσως με αυτόν τον τρόπο, με το γεγονός δηλαδή ότι παρασιωπάτε ή περιγράφετε με τρόπο προσβλητικό γεγονότα για τα οποία θα έπρεπε να αναλαμβάνετε την ευθύνη, τελικά εκείνο που επιδιώκετε είναι να μην αναλαμβάνετε την ευθύνη. Μου έκανε εντύπωση η τοποθέτηση του κυρίου Κουτσούκου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάμε, λέει, για το φτωχοδιάβολο. Είμαστε με το Γιάννη Αγιάννη. Ίσως είναι μία προσέγγιση την οποία υιοθετεί ο κύριος Βενιζέλος, αναγνωρίζοντας τον εαυτό του, το Γιάννη Αγιάννη. Διότι με αυτόν τον τρόπο τοποθετήθηκε στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης για τη λίστα Λαγκάρντ, ουσιαστικά κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση ότι τον καταδιώκει ως Ιαβέρης. Ο Γιάννης Αγιάννης ήταν εκείνος που έκλεψε μια φρατζόλα ψωμί γιατί δεν είχε να φάει. Εκείνοι τους οποίους προστατεύετε, εκείνοι με τους οποίους διαπλέκεστε και εκείνοι τελικά με τους οποίους ή οι οποίοι συγκυβερνάτε, δεν εντάσσεστε στην κατηγορία του Γιάννη Αγιάννη. Θα ήθελα όμως να αναφέρω... Θα ήθελα όμως, πριν έρθω στο κυρίως μέρος της δευτερολογίας μου, που αφορά αυτό που σας είπα, την ανάπτυξη του τι εσείς διαπράτετε ως καθεστωτική τρομοκρατία, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά στην τέταρτη κατά σειρά επιστράτευση που η κυβέρνησή σας επέβαλε σε απεργούς. 4 επιστρατεύσεις μέσα σε 2 χρόνια. Ναυτεργάτες, εργαζόμενοι στις σταθερές συγκοινωνίες που είναι ακόμη επιστρατευμένοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 18 μηνών, εκπαιδευτικοί, οποία ηρωνία να επιστρατεύεται τους εκπαιδευτικούς, και τώρα εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά, είστε μια έμφοβη, αδύναμη κυβέρνηση που επιχειρεί με τον τρόμο να φοβήσει την κοινωνία, να τρομοκρατήσει την κοινωνία για να την υποτάξει στις βουλές της και να την υποχρεώσει να δεχθεί τη συρρήκνωση των δικαιωμάτων της και τη συρρήκνωση του κράτους δικαίου. Και μιας και μιλούμε για καταδίκη της τρομοκρατίας, θα πρέπει να μας πείτε εάν καταδικάζετε την καθεστωτική, την κυβερνητική τρομοκρατία. Την τεχνική δηλαδή τρομοκράτησης της κοινωνίας ως εργαλείο κατεδάφισης του κράτους δικαίου και προώθησης της μνημονιακής δεσποτείας. Γιατί διαχρονικά η επίκληση της τρομοκρατίας έχει υπάρξει το πλέον αποτελεσματικό πρόσχημα για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Παραβίαση στην οποία καλούνται να συνενέσουν οι ίδιοι οι πολίτες υπό το κράτος του φόβου, αλλά και υπό την απειλή ότι θα χαρακτηριστούν συμπαθούντες στην τρομοκρατία.
Η επίκληση της τρομοκρατίας είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα της κρατικής αυθαιρεσίας προς χάριν δήθεν της ασφάλειας ως υποτιθέμενου υπέρτερου αγαθού. Οι πλέον αυταρχικές κυβερνήσεις, με επίγνωση του ότι όποιοι είναι διατεθειμένοι να εκχωρήσουν τη ζωτική ελευθερία τους για λίγη πρόσκαιρη ασφάλεια, δεν αξίζουν ούτε την ελευθερία, ούτε την ασφάλεια, αγωνίζονται να πείσουν τους πολίτες τους ότι κινδυνεύουν προκειμένου οι τελευταίοι να παραιτηθούν από τα θεμελιώδη δικαιώματα και εγγυήσεις του κράτους δικαίου. Να δεχθούν να παρακολουθούνται οι τηλεφωνικές συνομιλίες τους, να εποπτεύονται οι διαδικτυακές επικοινωνίες τους, να καταγράφονται από κάμερες οι κινήσεις τους, να διακινούνται τα προσωπικά δεδομένα τους από υπηρεσία σε υπηρεσία, να ερευνώνται χωρίς ένταλμα τα σπίτια τους, να δικάζονται χωρίς να λαμβάνουν γνώση της δικογραφίας, να κρατούνται απεριόριστα χωρίς νόμιμη αιτία και χωρίς πρόσβαση σε συνήγορο από ειδικά δικαστήρια και στρατιωτικές επιτροπές, να κλείνονται σε στρατόπεδα βασανιστήριων μέχρι να ομολογήσουν και να πυροβολούνται στο κεφάλι κατ' εφαρμογή του τεκμηρίου υποψίας. Δεν είναι στιγμιότυπα από το απότερο παρελθόν, είναι στιγμές της νοπής ιστορίας, της μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 εποχής, του πατριωτικού νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, του Γουαντανάμο, της αναστολής του άρθρου 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη στο θέμα μας. Τώρα έχουμε ξέρετε τελείως του θέματος. Γιατί με διακόπτετε? Γιατί λέει ο κανονισμός ότι ο μιλών πρέπει να αναφέρεται στο θέμα το οποίο... Αστειεύεστε. Το θέμα μας, κύριε Μαρκογιαννάκη, μιας και ήρθατε για πρώτη φορά σε αυτή τη συζήτηση, είναι ότι το άρθρο 187α τίθεται ως μόνιμη και διαρκής προϋπόθεση παρέκκλησης από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα σας παρακαλούσα να μην με ξαναδιακόψετε και να με αφήσετε να τοποθετηθώ. Είναι ανήκουστο να διακόπτετε στη μέση της τοποθέτησης στον εισηγητή. Και μιλούσα για την αναστολή του άρθρου 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Μεγάλη Βρετανία, για τις αποφάσεις παρεμβάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας στις εσωτερικές νομοθεσίες και ένομες τάξεις, για τις απαγωγές και τις αερομεταφορές σε μυστικές φυλακές, και στη χώρα μας είχαμε τέτοιες απαγωγές, ενώ πρόσφατα αποκαλύφθηκε μυστική φυλακή στην Πολωνία. Η εργαλειοποίηση της τρομοκρατίας επί σκοπό συρρήκνωσης του κράτους δικαίου, ακύρωσης των δικαστικών εγγυήσεων, αλλά και εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιμοτήτων είναι γνωστή μέθοδος και στη χώρα μας. Αρκεί μια επισκόπηση των ελληνικών τρομονόμων που ως θύματα είχαν θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, με πρωτίστως βαλόμενο το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, αλλά και την ελευθεροτυπία και την ελευθερία έκφρασης, για να εξαχθεί αβίαστα το συμπέρασμα ότι ουδέποτε υπήρξε πραγματική πολιτική βούληση αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, αλλά αντίθετα περίσευε η πολιτική εκμετάλλευσή της για την υπηρέτηση υπόγειων σκοπιμοτήτων και βεβαίως για το ξεκαθάρισμα πολιτικών λογαριασμών. Επί μνημονιακής περίοδου, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να έχω ένα δίλεπτο. Επί μνημονιακής περίοδου η τρομοκρατία φαίνεται ότι αξιοποιείται μετεπιτάσεως και επινοείται ακόμη και εκεί όπου εξ όσων τουλάχιστον είναι γνωστά δεν υπάρχει. Πίσω από την ανεκδίγητη δήλωση Δένδια κατά το χρόνο έναρξης της ελληνικής προεδρίας περί δήθεν εισαγόμενης τρομοκρατίας, κρύβεται η υφέρπουσα στρατηγική δαιμονοποίησης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και ταύτισης των μεταναστευτικών ροών με εγκληματικές οργανώσεις, με σκοπό την νομιμοποίηση της πλέον απάνθρωπης και απάδουσας προς κάθε κράτος δικαίου μεταχείρισης ανθρώπων. Μεταχείρισης που δεν περιορίζεται στα κρατητήρια από αυτά που υπάρχουν άπειρα στην επικράτειά μας, αλλά φτάνει στο βίαιο πνιγμό, στο πλαίσιο ρατσιστικών επιχειρήσεων και απαγορευμένων αποθήσεων, κατ' εφαρμογή του δόγματος που κατελήφθη και ηχογραφήθηκε να κηρύσει ο πρώην αρχηγός της Ελλάς, να τους κάνουμε το βίο αβίωτο.
Στο ίδιο πνεύμα, η επιμνημόσυνη δήλωση του Υπουργού Ναυτιλίας που συνοψίζει την αναλγησία μπροστά στην τραγωδία. Η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Τα ίδια λέτε τώρα κι εσείς. Η φυλακή δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Ο τραγικός απολογισμός της εγκληματικής πολιτικής της μηδενικής ανοχής ως προς μεν τους μετανάστευς και τους πρόσφυγες είναι χαμένες ανθρώπινες ζωές, εκατοντάδες και χιλιάδες, τις οποίες προστίθενται παιδιά και μητέρες σαν αυτές που χάθηκαν στο Φαρμακονήσι, ως προς δε τις φυλακές είναι ανθρώπινες ζωές, σαν τους ανθρώπους που κάηκαν ζωντανοί μες στο κελί τους, σαν τον Ηλίρ Καρέλη που βασανίστηκε μέχρι θανάτου. Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι οι τρομοκρατικές μέθοδοι ή τρομοκρατικά χτυπήματα όχι απλώς αξιοποιούνται από την κυβέρνησή σας, αλλά φτάνουν μέχρι του να προαναγγέλλονται ή να εξαγγέλλονται σε σημείο προκλήσεως ή και προσκλήσεως εκ μέρους της κυβέρνησης, βουλευτών της πλειοψηφίας, αλλά και καθεστώτικων μέσων ενημέρωσης, την ίδια ώρα που επιχειρείτε να αποδοθούν στον πολιτικό αντίπαλο. Δώσατε πάμπολα τέτοια παραδείγματα επί διακυβέρνησής σας. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να απαντήσετε. Περιέχετε στην αξιολόγηση που εσείς κάνετε ως προς τους πλέον επικίνδυνους, περιέχετε όλους όσοι έχουν καταδικαστεί για αδικήματα του άρθρου 187α, όχι όλους όσοι έχουν καταδικαστεί για αδικήματα του άρθρου 187. Και ήθελα να σας θυμίσω ότι τα προστατευόμενα ένωμα αγαθά... Παρακαλώ, τελειώνετε. Ναι, ολοκληρώνω. Τα προστατευόμενα ένωμα αγαθά, αυτό που ορίζει δηλαδή το άρθρο 187α, είναι ότι διαπράτεται μία πράξη με τρόπο ή σε έκταση ή υπό συνθήκες που είναι δυνατόν να βλάψουν σοβαρά μια χώρα ή ένα διεθνή οργανισμό και με σκοπό να εκφοβήσουν σοβαρά ένα πληθυσμό ή να εξαναγκάσουν παρανόμως δημόσια αρχή ή διεθνή οργανισμό να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχει από αυτήν ή να βλάψει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεμελιώδεις συνταγματικές, πολιτικές, οικονομικές δομές μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού. Παρακαλώ, τελειώνετε. Ολοκληρώνω με μία φράση. Διαβάζοντας τη βλάβη που προκαλούν κατά τον ποινικό κώδικα ή κατά τους ορισμούς του ποινικού κώδικα τρομοκρατικές πράξεις, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτά που εσείς διαπράτετε ως μνημονιακή διακυβέρνηση. Καταστρέφετε τις δομές της χώρας, παραβιάζετε τις θεμελιώδεις συνταγματικές, πολιτικές, οικονομικές δομές της, παραβιάζετε τις αντίστοιχες δομές των διεθνών οργανισμών στους οποίους ανήκει η χώρα αυτή και επιχειρείτε διαρκώς να εξαναγκάζετε παράνομα τον πληθυσμό της, τους πολίτες της, τους εργαζομένους, τους απεργούς, να υποταχθούν στις πολιτικές της. Είναι ή δεν είναι αυτό καθεστωτική τρομοκρατία? Παρακαλώ, τελειώρετε, κυρία συνάδελφε. Ευχαριστώ.